Καλησπέρα, Δημήτρη Σεζίνη. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ για την αγάπη σας. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μπήκε δυναμικά πάντως. Λοιπόν. Τον κύριο τον ξέρω, θα πω εγώ τα στοιχεία σας. Είστε ο κύριος Καλυμάνης Χρήστος. Είστε κλάουν. Σας αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνετε στα μπουζούκια και χορεύετε. Αυτό διαφημίζει πάρα πολύ την παράσταση την οποία προωθείτε στα παιδιά κυρίως. Αγαπάτε πάρα πολύ τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική στιγμή όταν χορέψατε μαζί με την κυρία Μαρινέλα. Όταν είχατε πάει στο κέντρο, την οποία τιμάτε και την αγαπάτε πάρα πολύ. Τα ξέρω γιατί τον έχω δει σε πολλές εκπομπές. Να είστε καλά. Μην μας πείτε τα ίδια, γι' αυτό το λέω, πείτε μας κάτι άλλο. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ήρθα να δώσω γέλιο, χορό και χαρά. Ωραία, πάμε λοιπόν να σας δούμε. Ευχαριστώ. Κάστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν καλό. Έχω την εντύπωση, επειδή σας έχω δει στα τσιφτετέλια και τέτοια, ότι το φόρτε σας είναι το τσιφτετέλι. Ναι, μπράβο. Αλλά έχω αυτή την εντύπωση εγώ. Το αφήσαμε τελευταίο το τσιφτετέλι, δεν φτάσαμε σε εκείνο το τραγούδι. Τι έχει δηλαδή τσιφτετέλι. Βαγγέλη, έχει συγγνώμη. Τσιφτετέλι, στο τέλος. Συγγνώμη. Προσωπική χάρη, θέλω να δω για το υπόλοιπο. Νομίζω ότι τώρα αυτό ήταν έτοιμο ο Χρήστο Καλυμάνη. Θα τα δώσει όλα. Χάρη για μένα, χάρη. Μόνο τσιφτετέλι. Αν είναι τσιφτετέλι. Εκεί θα πηγαίναμε στο τσιφτετέλι, δεν είναι. Πηγαίναμε στο τέλος. Τώρα ναι, τον αναγνωρίζουμε. Πώς το κάνει αυτό? Δεν εύκολο. Για φώτα και σουξέ. Λυπάμαι. Έκανα μια προσπάθεια, αλλά δεν βλέπω η Επιτροπή να πείθεται. Γλυκύτατος είστε. Ταλέντο δεν έχετε. Η ψήφος μου είναι αρνητική. Και η δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, υγεία για όλους. Σίγουρα. Τελείωσε. Πέρασες. Όχι. Έκανα μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, ήμουν πάρα πολύ προπονημένος, είχα κάνει πολλές πρόβες στο σπίτι. Αλλά το παράπονό μου είναι ότι η Επιτροπή δεν με άφησε να ολοκληρώσω όλο το σκετσάκι. Με έκοψε στη μέση. Εάν με άφηνε μέχρι το τέλος, θα έβλεπε στο τέλος ότι το φινάλε ήταν το τσιτετέλι και θα είχε μια διαφορετική εικόνα για μένα και οπωσδήποτε θα είχα περάσει τον ημιτελικό.